Ο βουλευτής Γραβενών κ. Ανδρέας Πάτσης τίθεται εκτός κοινοβουλευτικής ομάδας της Νέας Δημοκρατίας. Στη διαγραφή του από την κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας οδήγησαν τον Ανδρέα Πάτση οι καταγγελίες για συμμετοχή του σε εξωχώριες εταιρείες, οι οποίες φέρονται να εξαγόρασαν κόκκινα δάνεια, με τις εξηγήσεις του να κρίνονται ανεπαρκείς ως προς την νομιμότητα και την ηθική. Οι εξηγήσεις του βουλευτή Ανδρέα Πάτση για επαγγελματικές του δραστηριότητες, που δεν συνάδουν με την ιδιότητα του βουλευτή και τις αρχές της Νέας Δημοκρατίας, δεν κρίθηκαν επαρκείς. Κατόπιν τούτου, με απόφαση του Πρωθυπουργού, τίθεται εκτός κοινοβουλευτικής ομάδας της Νέας Δημοκρατίας. Πλιάτσικο στο δημόσιο χρήμα, κατήγγειλε ο ΣΥΡΙΖΑ, ζητώντας την αποπομπή και του Κυριάκου Πιερακάκη για τη συμβάση νομικών υπηρεσιών του γαλάζιου βουλευτή με τα ΕΛΤΑ. Ο κύριος Πάτσης όχι μόνο πλουτίζει από κόκκινα δάνεια που αγόρασε στο 1/15 της αξίας τους, έναντι 4,3 εκατομμυρίων ευρώ που δεν μπορεί να δικαιολογήσει από το ποθενέσχες του, αλλά εμφανίζεται να έχει εισπράξει με απευθείας αναθέσεις σε 2 χρόνια από τον κύριο Πιερακάκη μέσω ΕΛΤΑ πάνω από 1 εκατομμύριο ευρώ για νομικές συμβουλές. Πηγές του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης πάντως υπενθυμίζουν ότι η εποπτεία των ΕΛΤΑ ανήκει εδώ και χρόνια στο υπερταμείο. Εμείς είμαστε απολύτως ευαίσθητοι σε ό,τι έχει να κάνει με τα ζητήματα της συμπεριφοράς, του ήθους, των στελεχών της παράταξής μας, είτε είναι κοινοβουλευτικά στελέχη, είτε οτιδήποτε άλλο. Χιλιάδες δανειολήπτες αγωνιούν και αυτοί κερδοσκοπούν στις πλάτες τους. Καμία διαγραφή δεν μπορεί να απαλλάξει την κυβέρνηση από τις τεράστιες ευθύνες της. Ο ίδιος ο Ανδρέας Πάτσης πάντως επιμένει ότι δεν υπάρχει κάτι μεμπτό, ενώ δηλώνει ότι θα κρατήσει την έδρα ως ανεξάρτητος βουλευτής. Αγαπητοί γρεβενιώτες και γρεβενιώτισες, παραμένω βουλευτής σας, ανεξάρτητος. Μέχρι τελευταία στιγμής θα είμαι ο Ανδρέας που ξέρετε. Την άμεση σύγκληση της Επιτροπής Ποθενές και στις Βουλή ζητάει ο ΣΥΡΙΖΑ, με αιχμή το γεγονός ότι απαγορεύεται σε βουλευτή να συμμετέχει σε εταιρείες με έδρα την Αλλοδαπή. Νωρίτερα, για λόγους ευτυχίας, παραιτήθηκε ο Διευθύνων Σύμβουλος των ΕΛΤΑ, Γιώργος Κωνσταντόπουλος. Πάμε τώρα με τη βοήθεια του Σταύρου Ιωαννίδη να δούμε τι λέει το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης για όλα αυτά, δεδομένου ότι ο ΣΥΡΙΖΑ επιμένει να ζητά και την παρέτηση του κυρίου Πιερακάκη. Σχετικά με την απόπειρα εμπλοκής του Κυριακού Πιερακάκη, το πηγές του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης κάνουν λόγο για ατόπιμα του ΣΥΡΙΖΑ και μάλιστα καταλογίζουν προεκλογική σκοπιμότητα και μικροπολιτικές πολιτικές από την πλευρά της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Να δούμε συγκεκριμένα τι αναφέρουν οι πηγές. Λένε λοιπόν πως ο ΣΥΡΙΖΑ το 2019 διακήρυτε με επίσημες δηλώσεις ότι τα ΕΛΤΑ δεν βρίσκονται στην εποπτεία του Υπουργείου Ψηφιακής Πολιτικής, αλλά ότι το τελευταίο έχει αρμοδιότητα μόνο επί των νομοθετικών και κανονιστικών θεμάτων που αφορούν στον ταχυδρομικό τομέα. Αυτό δεν τους εμποδίζει, επισημαίνει, σήμερα να χρεώνουν στο Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης αποφάσεις του ΔΣ των ΕΛΤΑ που αφορούν στην καθημερινή λειτουργία του οργανισμού, παραβιάζοντας κάθε θεσμική λογική και λειτουργία. Μάλιστα, Σταύρο, σε ευχαριστούμε πολύ.